Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από την υποδοχή των βίντεο που έχουν σχέση με τον ολοκληρωτικό λογισμό. Διότι δεν είμαι συνηθισμένο και πολύ να βλέπει τόσο κόσμο, τουλάχιστον στα πλαίσια του καναλιού. Ε, είναι αρκετός κόσμος Πάνω από 1000 views ας πούμε 2000 views ε, Οπότε ή μαζευτήκαμε πολύ βαρεμένοι Ή μου κάνετε πλάκα Αλλά από τα βίντεο έχει και από τα σχόλια μάλλον που βλέπω μάλλον δεν μου κάνετε πλάκα οπότε μάλλον έχω μαζευτεί πολύ βαρεμένοι και λέω λοιπόν να πιέσω κι άλλο την κατάσταση αυτά είναι μερικά από τα σχόλια ε, πήρε 100 likes ας πούμε και τα λοιπά που ξαναλέω δεν είμαι και πολύ συνδυσμένο σε τέτοια ε, ανταπόκριση λοιπόν οπότε λέω να πιέσω λίγο την κατάσταση ε, να χάσω και του υπόλοιπου συνδρομητέ που έχω Λοιπόν, και να σου δείξω σήμερα πώ μπορεί να υπολογίσει τη ροπή ατράνεια ε, που ενδεχομένω έχει δει και στην Τρίτη Λυκείου, αν είσαι στην Τρίτη Λυκείου, αν είσαι στο, σε κάποιο έτο ε, κάποιου πανεπιστημίου θετικών σπουδών. Είναι σίγουρο ότι αυτό το έχει δει ή το έχει συναντήσει, τέλο πάντων, έχει διασταυρωθεί μαζί του, ε, στο μάθημα της μηχανικής. Λοιπόν, πώς μπορεί να υπολογίσει κανονικά πλέον την ε, ροπή αδράνειας κάποιου ε, κάποιο αντικείμενο με τη χρήση ολοκληρωμάτων. Λοιπόν, καταρχήν να θυμίσω, για όσους δεν ξέρουν, η ροπή αδράνειας όταν έχει ένα στερεό αντικείμενο και περάσεις έναν άξονα, Μπορεί να το θέσει στο στερεό αυτό αντικείμενο σε περιστροφή γύρω από τον άξονα. Οπότε υπάρχει κάτι που λέγεται moment of inertia, δηλαδή ροπή αδράνεια, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άθροισμα μη Άι επί ΡΑΙ τετράγωνο όπου Άι ίσον 1 μέχρι το άπειρο και αυτό το κινέζικο σημαίνει ουσιαστικά ότι τι κάνεις, διαμερίζεις το στερεό αντικείμενο σε πολλά στοιχειώδη ε, σωματίδια, μάζες μη 1, μη 2, μη 3 κτλ. και μετά παίρνει το άθροισμα των μαζών επί το τετράγωνο της κάθετης απόσταση από τον άξονα. Έτσι, αυτό το R είναι η κάθετη απόσταση από τον άξονα. Τώρα, αυτό είναι ο λίγο πιο πρόχειρο ορισμό, διότι ο κανονικό ορισμό και αυτό που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι ότι η ροπή αδράνεια είναι το ολοκλήρωμα τη R τετράγωνο de mi, όπου το R, όπω είπα, είναι η κάθετη απόσυρση από τον άξονα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω για να σου δείξω πώ μπορεί να υπολογίσει τη ροπή αδράνεια σε μία ράβδο και σε έναν δίσκο. Αυτό είναι δίσκο παρεμπιπτόντω, έτσι, δηλαδή εδώ έχει μάζα. Οκ. Okay. Εδώ υποτίθεται ότι έχει μάζα. Εντάξει, το κατάλαβα νομίζω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη ράβδο. Ε, για να βρούμε τον. Ε, να υπολογίσουμε την ροπή αδράνεια τη ράβδου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ορίσουμε ένα μέγεθο που λέγεται ε, γραμμική πυκνότητα. Μπορώ να το ονομάσω με το ελληνικό γράμμα λάμδα. Και αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, είναι η μάζα που έχει η ράβδο ανά μονάδα μήκου. Γιατί η ράβδο θεωρείται μονοδιάστατη, έτσι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εδώ είναι το κέντρο μάζα τη, το center of mass, και εδώ είναι το χ ίσον Υποτίθεται ότι ε, η ράβδος εκτείνεται από, χ -0, ε, από τη θέση χ 0 μέχρι τη θέση χ ίσον L δεύτερα και χ ίσον πλήν L δεύτερα, αν υποθέσουμε φυσικά ότι η ράβδος έχει κάποιο μήκος L και κάποια μάζα M. Οπότε είναι ένα γραμμικό σώμα. Εντάξει. Και ε, ν σημαίνει στην πραγματικότητα ότι έχω πάρει ένα πολύ μικρό τμήμα της ε, ράβδου, Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτέ οι αποστάσει R από τον άξονα είναι στην πραγματικότητα αυτό εδώ το χ. Δηλαδή το R ε, ταυτίζεται με το χ. Άρα αυτό είναι ένα στοιχειώδε δε χ τη ε, ε, ράβδου. Λοιπόν, και πώ θα το υπολογίσουμε, δεν είναι τίποτα φοβερό. Η ροπή αδράνεια, όπω σου είπα, είναι το ολοκλήρωμα R τετράγωνο δε μη. Εδώ θα το γράψω χ τετράγωνο δε μη, γιατί συμφωνήσαμε ότι είναι ένα απλώ γραμμικό μέσο. Ε, Ομογενέ φυσικά. Αν πάρω τον τύπο λάμδα ίσον δεμή προ χ που είναι όπω είπαμε η ε, γραμμική πυκνότητα, και το λύσο προ δεμή θα γίνει λάμδα επί δεχί, οπότε στη θέση του δεμή μπορώ να βάλω το λάμδα επιδεχί και έτσι η ροπή δράνεια θα είναι ο υπολογισμό του χ τετράγωνο επί λάμδα επιδεχί. Τα πράγματα όμω δεν είναι τραγικά, διότι ε, καταρχήν το λάμδα μπορεί να βγει έξω από την ολοκλήρωση, οπότε, γιατί είναι σταθερά, άρα λάμδα, και έχει το ολοκλήρωμα χ τετράγωνο χ. Ποια συνάρτηση όμω πρέπει να παραγωγιστεί για να σου δώσει χ τετράγωνο, αν το σκεφτεί, είναι η χ τρίτη, χ τρίτη, τρίτα. Τρία χ, τε, τετράγωνο τρίτα. Φεύγει το 3 με το 3 και μένει χ τετράγωνο. Άρα πρέπει να ολοκληρώσω για να βρω το ι. Ε, 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 στην, η παράγουσά της είναι χ τρίτης τρίτα Άρα είναι χ τρίτης τρίτα από ποιε θέσει? Από το πλιν λάμδα δεύτερα όπω συμφωνήσαμε μέχρι λάμδα δεύτερα. Εδώ θέλει λίγα μαθηματικά, δεν είναι τίποτα φοβερό. Λάμδα επί. Θα βάλω στη θέση του χ το λάμδα δεύτερα. Άρα θα πάει λάμδα 3. όγδοα. Επί τρία όμω που είναι από, από κάτω. 3,8 ωθό κάνει 24. Ακρού Μείον. Και πάλι αν βάλω στη θέση του χ το πλήν λάμδα δεύτερα. Επειδή είναι ε, κύβο το πλήν λάμδα στην τρίτη κάνει πλήν λάμδα τρίτη. Άρα πλήν με πλήν θα δώσει συν. Και θα πάει πάλι το ίδιο. Λάμδα τρίτη 24. Κάντε λίγο αργά τη πράξη, θα ότι είναι έτσι. Άρα αυτό θα βγει λάμδα επί 2 λάμδα τρίτη. Συγγνώμη. Θα το ξαναγράψω. 2 λάμδα τρίτη 24. Και κάνοντα την απλοποίηση, αυτό θα δώσει ότι το Ι είναι λάμδα. Επί όχι τέτοιο λάμδα εδώ, έλα, λοιπόν, sorry, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το λάμδα που ήθελα, είναι το λάμδα του κεφαλαίου. Εντάξει, βιάζομαι, δεν πρέπει. Ενθουσιάστηκα από το, <laughs> από την ανταπόκριση. Λοιπόν, λάμδα τρίτης, οκ. Okay. Οπότε, ε, το 2 με το 24 θα φύγει, θα μείνει ένα δωδέκατο, άρα θα πάει λάμδα τρίτης δωδέκατα. Αν αυτός ο τύπος δεν σου λέει τίποτα, το λάμδα είναι όπως είπαμε η μάζα αναμονάδα μήκου. Άρα όλη η μάζα της ράβδου αν είναι M Το μήκος της είναι L Οπότε στη θέση του λάμδα μπορώ να βάλω αυτό Και έτσι θα βγει ο τύπος που έχεις δει Μη δια L επί L τρίτης δωδέκατα Το L θα διώξει το L τρίτης και θα δώσει L τετράγωνο Και έτσι η ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο μάζας μίας ράβδου Θα είναι 1 δωδέκατο ένα δωδέκατο ML τετράγωνο ML τετράγωνο, ωραίο Καταπληκτικό Λοιπόν, πάμε στο δίσκο Πάρω μία πράγματα Αν υποθέσουμε ότι κάπου εδώ είναι το κέντρο του Έτσι, R, ε, ε, συγγνώμη, το κέντρο του Τότε εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε πάνω στο ρο τετράγωνο ντε μη πάλι, έτσι. Αλλά το ρο θα είναι κάποια απόσταση τέτοια, σαν μία μικρή ακτίνα έτσι, πάνω στον, μέσα στο εσωτερικό του δίσκου. Ε, για να το κάνουμε αυτό όμως, θέλουμε πάλι το ίδιο, θέλουμε να ορίσουμε ένα μέγεθος που λέγεται επιφανειακή πυκνότητα, μπορεί να το βάλεις με το ελληνικό γράμμα σίγμα, και είναι η μάζα του δίσκου αναμονάδα επιφάνειας, σίγμα ίσον προς δε μη οπότε να το θυμάσαι αυτό που έχω κάνει εδώ, γιατί θα το κάνω, θα κάνω τα μαθηματικά πιο κάτω. Άρα, η ροπή αδράνεια του δίσκου θα είναι ολοκλήρωμα της R τετράγωνο Θα πάρω πάλι αυτό το περίφημο σίγμα που είναι η επιφανειακή πυκνότητα ΔΜ προ αλφα και έτσι το ΔΜ, η στοιχειώδη θα αντιστοιχεί σε ένα σίγμα επί αλφα. Εδώ θέλουμε πάλι λίγα μαθηματικά προφανώ. Το εμβαδόν α ενός κύκλου δεν είναι π επί την ακτίνα στο τετράγωνο, πυρο τετράγωνο. Και αν παραγωγήσω αριστερά δεξιά ως προς την ακτίνα, δηλαδή dα προς dr, κάνω την πρώτη παράγω ως προς την ακτίνα, d προς dr του π τετράγωνο, τότε από εδώ θα προκύψει ότι το dα προς dr, ε, καλά, τώρα για δεύτερη φορά, μάλλον τα γράφω μόνος μου, όχι εντάξει, Λοιπόν, και η παράγωση του πι τετράγωνο θα είναι 2π ρο. Έτσι δεν είναι πέφτει το τετράγωνο κάτω. Άρα η στοιχειώδης, το στοιχειώδη αυτό εμβαδόν δα θα ισούται με 2π ρο επί ντε ρο. Οπότε είμαστε ok. Θα γυρίσω εδώ πίσω. Θα βάλω στη θέση του δα αυτό που αποδείξαμε πιο κάτω. 2π πι ρο ρο. 2π ρο αρ, Και έτσι θα γυρίσω εδώ πίσω και θα κάνουμε λίγα μαθηματικά και θα βρούμε το Ι. Άρα, το Ι θα είναι ολοκλήρωμα R τετράγωνο επί. Στη θέση του ντεμή θα βάλω αυτό, δηλαδή σίγμα 2π ρο ντε ρο. Εντάξει, το R το δικό μου είναι χάλια, οπότε θα το φαντάζεσαι, είναι το Άρα το αγγλικό το μικρό. Άρα το Ι θα ισούται με το ολοκλήρωμα. R τετράγωνο επί R τετράγωνο κάνει R τρίτης, άρα R τρίτης σιγμα π είναι σταθερές, θα πρέπει να τα έχω βγάλει ήδη απ' έξω, ντερό. οπότε, για να έχουμε λίγο χώρο, το ι θα ισούται. Το σιγμα π θα το βγάλω απ' έξω, σιγμα επί πι, και ποια συνάρτηση πρέπει να ε, παραγωγιστεί για να δώσει R3 της, η r τρίτης, η r τετάρτης τέταρτα. Άρα έχεις r τετάρτης τέταρτα, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί από 0 μέχρι την ακτίνα r, γιατί υποτίθεται ότι ο δίσκο να σου θυμίσω, ότι είναι... Ε, αν υποθέσουμε ότι εδώ είναι το κέντρο του, η ακτίνα του μέχρι εδώ κάτω θα είναι η R. Οπότε εμεί ολοκληρώνουμε από το κέντρο, ρο 0, μέχρι ρο R. Είμαστε ok. Οπότε θα γίνει το εξή. Αυτό θα δώσει j ίσον σίγμα π r τετάρτης τέταρτα πλήν 0, οπότε r τετάρτης τέταρτα. Θα κάνω το ίδιο παιχνίδι που έκανα πριν, ε, η επιφανειακή πυκνότητα δεν είναι, είπαμε ότι είναι η μάζα αναμονάδα επιφάνεια. Οπότε όλη η μάζα του δίσκου αν είναι M, η επιφάνειά του είναι π ρο τετράγωνο. Έτσι είναι το εμβαδόν του κύκλου. Επί π, επί r τετάρτη τέταρτα και καταλήξαμε στον τύπο που έχει μάθει και στο λύκειο και στη μηχανική. Το π με το π θα φύγει, το r τετράγωνο με το r τετάρτη θα φύγει και θα μείνει r τετράγωνο το 2 που υπάρχει. Ε, κάτι έχω φάει εδώ μέσα, ναι κάτι έχω φάει. Διότι είναι, 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 πού το έχω φάει, ε, όχι, τι έβγαλα, που είναι ένα δεύτερο, γιατί είναι ένα δεύτερο ε, μήρο τετράγωνο, γιατί έχω φάει, έχω φάει κάτι. Ε, τι έχω φάει, δευτερο μυρο τετραγωνο τετράγωνο, δύο πυρό δυο πυρο ΣΥΓΜΑ 2 2π, ρο, έφαγα το 2π, έφαγα το 2π όταν έκανα αντικατάσταση του ντε αλφα, ε, σίγμα, μπραβό. Είναι, ε, το ντε είναι σίγμα, 2π, ρο, ρο, εδώ έχει υπήρχε ένα 2, εντάξει, το οποίο 2 ας το βάλω εδώ απ' έξω, το οποίο υπήρχε εδώ πέρα, βλέπεις, μικρά λαθάκια. Λοιπόν, το 2 εδώ, υπήρχε εδώ, υπήρχε εδώ, οπότε θα διώξει το 2 με το 4, θα δώσει ένα 2 εδώ, και έτσι θα μείνει γιώτα ισόν εν δεύτερο MR τετράγωνο. Λοιπόν, δεν το γράφω ξανά το βίντεο, για να καταλάβεις ότι γίνεται on the fly. Εντάξει? Όχι για, για λόγου εντυπωσιασμού, αλλά όντω τα γράφω μια και έξω στο βίντεο. Λοιπόν, το Ι ε, ενό δίσκου είναι ένα δεύτερο μη R τετράγωνο. Και έτσι έχει μια εικόνα για το τι μπορεί να κάνει για να υπολογίζει τη ροπή αδράνεια ε, στερεών αντικειμένων. Παρεπιπτόντω, η ίδια διαδικασία, λίγο πιο σύνθετη, είναι για τον κύλινδρο και για τη σφαίρα. Δεν θα το κάνω. Ε, ε, τουλάχιστον προ το παρόν. Πήρε όμω εικόνα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, σε επόμενο βίντεο, σκέφτομαι παρεπιπτόντω και γράψε μου και εσύ στα σχόλια από κάτω. Ποια είναι η απόψη σου να αποδείξω τι σχέσει των ελατηρίων με τη χρήση ολοκληρωμάτων και τη δυναμική ενέργεια ελατηρίου. Το 1-2K ΔΕΛΤΑΛΤΑΤΡΑΓΟΝΟ, τετράγωνο. και να κάνω και, την, και με, με τι διαφορικέ να σου δείξω πώς μπορείς να υπολογίζεις ε, να, να, να βγάλεις εξώ Αυτά ως σκέψη Οπότε γράψουμε στα comments από κάτω Τι θα ήθελες να δεις ε, Να γίνεις συνδρομή στο κανάλι Αν και όπως είπα και πριν Παίζεται Λοιπόν και στα social media στο Απλά φυσική στο instagram Μπαίνει, γράφεις απλά φυσική Και ε, με ακολουθείς ε, και ακολουθείς το κανάλι και μαθαίνεις νέοτερα κτλ. τα λοιπά. Να πάτε στο Instagram γιατί έχω και αρκετά πράγματα που ίσως σας βοη... να σας αρέσουν και εκεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση βίντεο, ε, να είστε καλά.